Θέλεις να δώσεις εξετάσεις για να μπεις στο... Ναι. Στο θέατρο, ε. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο το ήθελες ανέκαθεν από τότε που συνειδητοποίησες ποιος είναι ο μπαμπάς, ποιος ήταν ο μπαμπάς, τι ιστορία έχει γράψει. Είναι κάτι το οποίο νιώθεις εσύ ως ανάγκη για να καταφέρεις αυτό που υποσχέθηκες στον μπαμπά φεύγοντας, ότι θα τον κάνεις να ζει μέσα από σένα. Πώς ακριβώς έχεις έρθει τόσο κοντά με τη σκέψη του θεάτρου? Κοίτα, όταν ήμουν μικρός, πολύ πιο μικρός, ξέρω εγώ, 5-6 χρονών, δεν καταλάβαινα όταν έβλεπα τον μπαμπά στην τηλεόραση και έλεγα, α, εντάξει, ο μπαμπάς μου είναι. Αλλά όσο παίρνει ο καιρός και καταλάβαινα πιο πολλά πράγματα και τον έβλεπα στην τηλεόραση, έλεγα, όπα, κάτσε λίγο, αυτός είναι ο μπαμπάς μου. Και σιγά σιγά από εκεί που δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός, μικρός έλεγα ότι ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής, ας πούμε. Κάθε νερό ενός μικροπαιδιού πλέον. Και είπα, ξέρεις κάτι, θέλω κι εγώ να γίνω ηθοποιός, θέλω να συνεχίσω το όνομά του. Πιστεύω μπορώ να το καταφέρω, γιατί να μην μπορώ. Και σιγά σιγά και εκείνος, οπότε το έλεγα, χαμογέλαγε και κάθε φορά που χαμογέλαγε, εγώ το ήθελα ακόμα πιο πολύ. Και εδώ είμαστε σήμερα, λοιπόν. Θέλω να σου πω ότι πάντως στις φωτογραφίες που είδα του μπαμπά σου, από τότε ήταν αρκετά πιο νέος, έχεις πάρα πολύ έντονα τα χαρακτηριστικά του. Μοιάζεται αρκετά, μπορώ να πω. Η μάνα μου φιλική συμμετοχή. Είπες ότι άρχισες να συνειδητοποιήσεις ποιος ήταν ο μπαμπάς. Mm-hmm. Για ένα παιδάκι 5-6 χρονών είναι λογικό. Τώρα όμως που είσαι 17, έχεις καταλάβει ποιος ήταν. Ναι. Θέλεις να κάνεις τη δουλειά του μπαμπά. Ακριβώς. Φοβάσαι ότι μπορεί να συγκριθείς? Το σκέφτομαι πολλές φορές και με τη μάνα μου, όταν ήμουν και πιο μικρός, μου λέγε, ξέρω εγώ, ότι και να κάνεις πρόσεχε, γιατί πάντα θα υπάρχει αυτή η σύγκριση. Γιατί μου λέει, μην κοιτάς που νιώθεις ωραία, που μπορεί να πας να σου πω μια συνέντευξη ή να σε αναγνωρίσουν τον δρόμο. Γιατί μου είχε πει, όσο χαρούμενος και να νιώθεις που έχεις αυτό το όνομα, που πρέπει να είσαι χαρούμενος, μου είχε πει για αρχή, πρώτα απ' όλα πρέπει να το τιμήσεις και να προσέχεις το τι κάνεις, αλλά δεύτερον είναι και κάτι που θα σε συγκρίνουν. Και είναι κάτι βαρύ. Και τώρα το συνειδητοποιώ σιγά σιγά αυτό. Εσύ έχεις πάρει μια πρώτη γεύση από την υποκριτική? Έχεις, ας πούμε, συμμετάσχει σε κάποια παράσταση? Έχεις δοκιμαστεί να δεις αν υπάρχει αυτό το ταλέντο? Τώρα θα σου πω την αλήθεια, όχι. Σε κάτι. Απλά εγώ το βλέπω στην καθημερινότητά μου. Ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είμαι σχολείο και να γίνει το οτιδήποτε και να μπορέσω απλά να γυρίσω την κατάσταση τούμπα. Mm-hmm. Με οτιδήποτε. Απλά νιώθω ότι εγώ θα μπορέσω. Ότι άμα κάτσω λίγο και προσπαθήσω και θα με βοηθήσει η κοινωνία μου σε αυτό, βέβαια, πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω και θα το καταφέρω. Η κοινωνία είναι η αναφώνηση. Η αναφώνηση, ναι.